Ιωάννα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε για το οικαστικό εργαστήριο, μια δομή του Δήμου, στην οποία οι πολίτες της Ιεράπετρας δεν μπορούν να ασχοληθούν με διάφορες τέχνες. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, έτσι? Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μας, ναι. Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια τα τμήματα ακόμα, αλλά έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μας και από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά. Μάλιστα, για να, για να δείτε κι εσείς που είσαστε και τι τμήματα θα δημιουργηθούν. Αν θέλει τώρα κάποιος να βρει πληροφορίες για να κάνει την εγγραφή του στις διάφορες δραστηριότητες που έχετε, πού μπορεί να βρείτε αυτές τις πληροφορίες? Είμαστε δίπλα στον Άγιο Γεώργιο, από τις 1 μέχρι τις 9 είμαστε ανοιχτά, γιατί έχουμε τα παιδιά, οπότε είμαστε σχεδόν όλη μέρα εδώ πέρα. Ναι. Οπότε οι πληροφορίες είναι εκεί και μετά το τηλέφωνο μας είναι 28420-22334. 22334, λοιπόν, σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για να λάβει μέρος στο οικαστικό εργαστήρι. Τώρα, αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει όλα αυτά που κάνετε στο οικαστικό εργαστήρι, να μας πείτε τι μπορεί να παρακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχει ο πυλός, υπάρχει η λειτική, ναι. Υπάρχει η ζωγραφική με το λάδι, σχέδιο ή με λαδοπαστέλι, με οτιδήποτε υλικό έχει η ζωγραφική. Ναι. Έχουμε ψηφιδωτό με κεραμική ψηφίδα ή με βότσαλο, με πλακάκι, δηλαδή οτιδήποτε μπορούμε να σπάσουμε γίνεται το ψηφιδωτό ούτως ή άλλως. Έχουμε ζωγραφική για τα παιδιά περνάνε από όλα σχεδόν. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μεικτά τμήματα. Φέτος έχουμε ξεκινήσει ένα τμήμα και για μαμάδες και για παιδιά από 3,5 χρονών. Πολύ ωραία, για να δείξουμε στις μαμάδες πώς μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και τι κατασκευές εύκολες μπορούν να κάνουν στο σπίτι. Ναι. Έχουμε αγιογραφία. Μάλιστα. Το τμήμα της αγιογραφίας μας. Έχουμε κόσμημα. Το κόσμημα μας είναι με αλπακά, κίνηση το μακραμέ. Αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι άλλο. Έχουμε και φαγιούμ και λαϊκή ζωγραφική. Πολύ όμορφα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω ότι έχετε καλύψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε θέμα των οικαστικών τεχνών. Γιατί οποιοδήποτε και αν θέλει να ασχοληθεί, έχετε αυτές τις τέχνες που μπορεί ο άλλος να μάθει από εκεί που δεν γνωρίζει. Γιατί ναι, και επειδή τα παιδιά που έχουν έρθει ούτως ή άλλως, όλοι μας ξέρουμε και άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που κάνουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι ό,τι και να ζητήσουν. Μόνο πέρα αν θέλουν μηχανήματα που δεν τα έχουμε, ναι. Μπορούμε να το δείξουμε αν μη τι άλλο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε σχετικά με τις μητέρες και τα παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει πλέον σε μια εποχή που θέλουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, απλά δεν γνωρίζουμε το σωστό τρόπο. Ένας λοιπόν από τους όμορφους τρόπους είναι να διδάσκετε εσείς το πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά το παιδί με τη μητέρα του. Βέβαια, το βλέπεις, δηλαδή έρχεται η μαμά και μου φέρνει το παιδί και μου λέει να καθίσω. Από εκεί δηλαδή μου ήρθε η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα να δουν οι γονείς πώς μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν τόσο απλά πράγματα που τα έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Ναι. Απλά, θα τα πετάξουμε. Ναι. Δηλαδή, φακές που έχουμε. Ναι. Και μπορούμε να κάνουμε ένα ψηφιδωτό με το παιδί μας με φακές, με ρύζι, με καλαμπόκι, με οτιδήποτε έχουμε στο σπίτι. Ναι, το σωστό είναι να υπάρχει θέληση και μετά εσείς βρίσκετε τον τρόπο αυτή τη θέληση να το κάνετε κάτι δημιουργικό. Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο για τα τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Υπάρχουν τμήματα για αρχάρι, γιατί όταν κάποιος... Όταν ξεκινάει κάποιος, ξεκινάει από ένα τμήμα αρχαρίων και μετά συνεχίζει σιγά σιγά. Οι εγγραφές γίνονται βέβαια όλο το χρόνο, γιατί όλο το χρόνο έχουμε καινούργιους μαθητές. Οπότε πάντα υπάρχει χώρος για να μπουν και καινούργιοι. Και μετά σιγά σιγά προχωράνε σε όλα τα τμήματα. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω βέβαια είναι ορισμένοι φοβούνται να πάρουν μέρος γιατί δεν ξέρουν αν θα τα καταφέρουν, τους φαίνεται βουνό, όσοι δεν έχουν μπει ζουν στη διαδικασία, δεν γνωρίζουν ότι είναι θέμα εξέλιξης και θέμα εξάσκησης. Είναι θέμα εξέλιξης. Το να έχει κάποιο ταλέντο είναι ένα στους 100 άτομα, όπως μαθαίνουμε να γράφουμε, έτσι μαθαίνουμε και να το γραφίζουμε. Ναι. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό δηλαδή. Πιο πολλοί που με έρχονται εδώ και μεγάλες γυναίκες και μου λένε «Μα εγώ δεν ξέρω να τραβήξω ίσια μολυβιά». Στο τέλος βλέπει τι έχει κάνει και μου λέει «Δεν το πιστεύω». Δεν είναι όταν μάθεις την τεχνική σε οτιδήποτε, ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι εύκολο.
Οπότε, απλά πρέπει να δεις την τεχνική. Την τεχνική και βήμα προς βήμα υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να σας δείξουν. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω γεγονός ότι έχουμε συναντήσει ορισμένες κυρίες που έχουν λάβει μέρος στο εικαστικό εργαστήρι και βλέπεις την υπερηφάνεια, βλέπεις όταν κουβαλάνε τα έργα τους, βλέπεις πραγματικά, δηλαδή προχωράνε με άλλον αέρα, να το πούμε και έτσι. Και ναι, είναι... δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό που έχουν καταφέρει και αυτό που έχουν κάνει. Οπότε είναι πάρα πολύ χαρούμενες και πάρα πολύ υπερήφανες για αυτό που έχουν κάνει. Ναι, και πόσο μάλλον να βρεθούμε κι εμείς στην ίδια θέση, βέβαια. Να δούμε από πού θα αρχίσουμε και πού θα καταλήξουμε. Ναι, γιατί, βέβαια. Ναι, γιατί υπάρχει μία εξέλιξη σε όλο αυτό. Πείτε μας τώρα δύο λόγια, για ποιο λόγο να ασχοληθούμε με τις εικαστικές τέχνες, τι μας προσφέρουν, την ηρεμία, μας προσφέρουν... Πρώτα απ' όλα ψυχική υγεία. Ναι, ψυχική. Ξεχνάμε τα πάντα την ώρα που ασχολούμαστε με αυτό, γιατί είναι κάτι δημιουργικό. Μας θέσει όλο το άγχος. Δηλαδή, βλέπω γυναίκες που έρχονται εδώ και μου λένε: ήρθα γιατί δεν είμαι καλά και θέλω να ξεχαστώ. Και όντως, μέσα σε 10 λεπτά έχει μπει μέσα στο κομμάτι που κάνει, οτιδήποτε και είναι αυτό, είτε να είναι πίνακα, οτιδήποτε, είτε κόσμημα, γιατί σκέφτεται πώς θα το φτιάξει. Μάλιστα. Και μετά είναι, όλοι έχουμε κάποιο ελεύθερο χρόνο. Έχεις τι να κάνεις. Δηλαδή, μετά κάνεις στο σπίτι σου πράγματα. Θα κάνεις τα δωράκια σου. Ναι. Αντί να πας να αγοράσεις ένα δώρο, δεν είναι χειροποίητο το δώρο που θα κάνεις στη φίλη σου. Που είναι και πιο σημαντικό, γιατί έχει. Βεβαίως, γιατί είναι με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ μεράκι φτιαγμένο. Ναι. Πολύ όμορφα αυτά που λέτε και υπάρχει εξέλιξη, όπως είπαμε. Δεν χρειάζεται. Δεν μου έχει έρθει κανένας εδώ πέρα και να μην πάρει έργο και να είναι και ευχαριστημένος από αυτό που έχει κάνει, βασικό. Μάλιστα. Σε όλους μας, δηλαδή, σε όσους είμαστε εδώ τόσα χρόνια, δεν θα έρθει ποτέ κανείς που να μην πάρει έργο και να μην είναι ευχαριστημένος, που αυτό είναι το βασικό, να είναι αυτός ευχαριστημένος με αυτό που θα πάρει. Ναι. Δηλαδή, δεν μου ζητήσει κάποιος να μου πει δεν τα καταφέρνω, φεύγω. Είμαι αρκετά χρόνια. Είναι από τότε που ξεκίνησε το εικαστικό εργαστήριο εδώ στον Άγιο Γεώργιο. Και δεν μας έχει τύχει αυτό το πράγμα καθόλου. Είναι και το πώς οι στάσεις απέναντι στους μαθητές σας. Δηλαδή, αν έχει την εμπιστοσύνη και αν έχει και το θάρρος και αν έχει και την υποστήριξή σας, όλο αυτό κάπου θα οδηγήσει. Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ ζεστό περιβάλλον. Βοηθάμε πάρα πολύ, γιατί έρχονται και μεγάλοι άνθρωποι και δεν έχουν δει καν τίποτα από αυτά που τους δείχνουμε. Οπότε, εκεί θέλει υπομονή να τους δείξεις. Αλλά μόλις τους δείξεις, δεν είναι κάτι δύσκολο για να το κάνεις. Με οτιδήποτε είναι αυτό που θα ασχοληθούν. Είμαστε βέβαια και σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Δηλαδή, όταν ανακαλύπτουμε κάτι νέο, όταν βάζουμε κάτι νέο στη ζωή μας, όταν είμαστε σε μια περίοδο κρίσης που η αυτοπεποίθησή μας λίγο πολύ πέφτει. Αυτά τα πράγματα, όταν ασχολείσαι με τις τέχνες και όταν ασχολείσαι με κάτι δημιουργικό, η ψυχολογία σου αλλάζει. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή εδώ πέρα πιστεύω ότι εκτός από ότι είναι και ψυχοθεραπεία. Ναι. Γενικά όταν ασχολείσαι με ζωγραφική, με μουσική, με οτιδήποτε καλλιτεχνικό, αλλάζεις, σου φτιάχνει διάθεσή σου και είναι λογικό. Και το φυσιολογικό είναι να δες πώς και πώς να επαναλάβεις το μάθημα, να συνεχίσεις να πηγαίνεις αυτές τις δραστηριότητες και να χαίρεσαι που πραγματικά παρακολουθείς αυτά τα μαθήματα. Φυσικά. Θα ήθελα τώρα να μου μιλήσετε λίγο σχετικά με τα τμήματα που έχετε. Γνωρίζουμε τις ώρες? Γνωρίζουμε στο περίπου αυτή τη στιγμή τις ώρες. Τα παιδιά είναι σχεδόν κάθε μέρα. Ναι. Άλλα 3 με 5, άλλα 6 με 8, άλλα 4 με 6, ανάλογα πώς θα βολεύει. Μάλιστα. Που είναι μεικτά τμήματα, τα παιδιά περνάνε σχεδόν από όλα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε Δευτέρα για τους μεγάλους, 5 με 8 έχουμε πυλό. Ναι. Αρχαιογραφία έχουμε Τετάρτη-Πέμπτη, 5 με 8 και 9 με 12 το πρωί για κάποιους που δεν δουλεύουν και μπορούν καλύτερα. Ναι. Ζωγραφική έχουμε τη Δευτέρα 6 με 9. Μάλιστα. Και έχουμε και κόσμημα και ψηφιδωτό Τετάρτη-Πέμπτη, 5 με 8 και 11 με 2 το πρωί. Μάλιστα. Αυτά βέβαια... Και είναι τα τμήματα τα τωρινά, γιατί συνέχεια γράφονται. Δηλαδή σήμερα ήδη με πήραν τηλέφωνο και θέλουν 5 ανθρώποι να έρθουν. Θα φτιάξουμε άλλο τμήμα για αυτούς. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Να μας πείτε λίγο και το κόστος και να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο είναι το κόστος τόσο.
Βεβαίως, είναι 20 για τα παιδιά, Ναι. είναι 2 ώρες την εβδομάδα και 20 ευρώ, που είναι τα υλικά τους, δεν είναι Ναι. κάτι άλλο. Είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά. Και για τους μεγάλους είναι 30 ευρώ, γιατί χρησιμοποιούν πιο εξειδικευμένα υλικά και όλα αυτά. Και είναι τα υλικά λοιπόν μαθητείας τους. Μάλιστα. Αυτά Και λοιπόν. κάνουν Ναι. 3 ώρες τη μεγάλη. 3 φορές την εβδομάδα λοιπόν Ναι. κάνουν οι ενήλικες και είπαμε ότι είναι 30 ευρώ το κόστος μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά που χρησιμοποιούν. Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Και εγώ Ιωάννα σας που ήσασταν ευχαριστώ στην και καλή παρέα μέρα να μας. έχουμε. Να έχετε πάντα τόσο χαρούμενη διάθεση, να είσαστε κοντά στους μαθητές σας και οτιδήποτε κάνετε να είναι δημιουργικό και όμορφο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να Γεια είστε σας. καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.